Με το νέο καταστατικό το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εναρμονίζεται με τον Παγκόσμιο Ερυθρό Σταυρό και Ερυθρά Ημισέλινο, έτσι ώστε να μπορεί να είναι και μέλος του παγκόσμιου κινήματος. Άνοιγμα για εγγραφή νέων μελών κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και καλεί όσους επιθυμούν να πλαισιώσουν τα τοπικά τμήματα, μεταξύ των οποίων και της Καστοριάς. Οι εκλογές που θα διεξαχθούν στις 17 Φεβρουαρίου σκοπό έχουν την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών τμήματων. Και έτσι, με το καινούριο καταστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη βάση των μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οπότε όλα τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα την ίδια ημέρα θα προσέλθουν στις κάλπες έτσι ώστε να ψηφίσουν για την κεντρική διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, το υπάρχουν διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δηλαδή μιλάμε πάλι για την κεντρική διοίκηση, στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε ότι παράλληλα με τις εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα διεξαχθούν και εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων των περιφερειακών τμήματων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στην Καστοριά, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος Πατήρ Φιλότας Σταλίδης, θα στηθούν δύο κάλπες στην αίθουσα του τμήματος και απίφθινε έκκληση σε όσους αγαπούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να εγγραφούν ως μέλη του τοπικού τμήματος, προκειμένου η Καστοριά να έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή μελών σε εκλογικές διαδικασίες, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για το διοικητικό συμβούλιο. Η μία κάλπη θα είναι για την ανάδειξη της κεντρικής διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μία δεύτερη κάλπη από την οποία θα εκλεγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού τμήματος της Καστοριάς. Μέσα σε όλα αυτά αξίζει και πρέπει να αναφέρουμε και κάνουμε εδώ μία έκκληση προς όλους τους Καστοριανούς, όσοι αγαπάνε τον Ερυθρό Σταυρό, και οφείλω να ομολογήσω και να ευχαριστήσω δημοσίως για άλλη μια φορά όλους τους πολίτες της Καστοριάς για την αγάπη που έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια για τον Ερυθρό Σταυρό και ειδικά για το τοπικό τμήμα της Καστοριάς. Κάνουμε μια έκκληση για να μαζευτούν και για εγγραφή καινούριων μελών στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές μέσω του δυνατόν περισσότερα μέλη εδώ στην Καστοριά μας. Παράλληλα με τις εγγραφές, είναι ανοιχτές ακόμα και οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία της εγγραφής, αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Όποιος ενδιαφέρεται, προσέρχεται στα γραφεία του τοπικού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού της Καστοριάς και συμπληρώνει μία αίτηση και αυτομάτως γίνεται μέλος. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο που μας ήρθε από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα 10 ευρώ που αφορούν την εφάπαξη συνδρομή για την εγγραφή του νέου μέλους θα αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, ενώ τα 10 ευρώ της ετήσιας συνδρομής και κάθε 10 ευρώ της ετήσιας συνδρομής από εδώ και πέρα των μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παραμένουν εδώ στην Καστοριά για τις ανάγκες του τοπικού μας τμήματος, οι οποίες, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι υπερβολικά μεγάλες και δυστυχώς λόγω της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι δωρεές των συμπολιτών μας προς το γιατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναγκαστεί να περιορίσουμε πάρα πολύ τις δράσεις του τμήματός μας. Δυστυχώς είμαστε και στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε και προς το κοινό της Καστοριάς ότι τα απογευματινά γιατρία, ακριβώς λόγω αυτούς της έλλειψης οικονομικών πόρων, θα σταματήσουν τα απογευματινά γιατρία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα σταματήσουν να λειτουργούν από 1 Φεβρουαρίου, οπότε το μόνο που θα λειτουργεί θα είναι το πρωινό γιατρίο που, όπως το ξέρουν όλοι. Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι οι εγγραφές των νέων μελών θα γίνονται ως και τις 7 Φεβρουαρίου.